Πάμε να μιλήσουμε για μπάλα, κυρίες και κύριοι. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου ο Εδουάρδο Κοντογιωργάκης. Εδουάρδο, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου και απόψε στο κεντρικό δελτίο. Και εγώ, ευχαριστώ πολύ που με καλά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την ισοπαλία στο Ηράκλειο με τον Όφη. 0-0. Πώς είδες αυτό το παιχνίδι, Εδουάρδο? Κοίτα κάτι. Νομίζω ότι είχαμε πει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Όφη εκεί μέσα έχει λίγο πρόβλημα. Καλύτερα σε εμφανίστηκαν εκτός. Μπράβο, εκτός έδρας, άμα έχουν χώρο, μάλλον πάνε καλύτερα. Παρά που κάναν 3-4 ευκαιρίες, τις πετάξαν και εμείς κάναμε 1-2 και πιστεύω ότι ήταν δίκαιο. Το 0-0. Καλό σκορ για μας, έτσι, στο Ηράκλειο. Τώρα με τον Όφη, που είμαστε μαζί-μαζί. Ίδια βαθμολογία έχουμε. Ήταν, πιστεύω ότι ο Όφη έχασε μια ευκαιρία να μπορεί να ξεφύγει λίγο. Να ξεφύγει από εμάς, ναι, δεν τα κατάλαβα. Το κρατήσαμε, καλά είναι. Πριν πάμε να δούμε μπροστά και το παιχνίδι με τον Ιωνικό του Πάστου, που είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, θα ήθελα ένα σχόλιο από σένα. Αφού πρώτα ότι η ομάδα της Μεζούρας, πω ότι η ΑΕΚ κερδίζει τον Ολυμπιακό 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, καθώς το παιχνίδι εξελίσσεται. Την ίδια στιγμή το άλλο παιχνίδι για τα ημιτελικά του κυπέλου, Λαμία ΠΑΟΚ, αναβλήθηκε λόγω χιονιού στη Λαμία. Το γήπεδο ήταν χιονισμένο. Η ΑΕΚ λοιπόν κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο για το κύπελλο τον Ολυμπιακό 2-0. Πάμε στην ΑΕΚ της Μεζούρας και πες μου, πώς είδες εσύ όλο αυτό με το ατρόμητος ΑΕΚ που δεν έγινε, με το που μετρούσαν με Μεζούρες. Θα σου πω κάτι, για πες. Βλάση. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, πέρσι ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Πότε ήταν το ράλο που είχαν πετάξει χαρτί υγεία στο κεφάλι ένα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού και πήγα. Μία ζωή το ίδιο είμαστε. Δεν αλλάζουν. Πώς σου φάνηκε αυτό με τη Μεζούρα τώρα? Κοίτα, αυτά πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλοί για αυτό το παιχνίδι. Πρώτο, τώρα το κατάλαβαν ότι μετά από τόσα παιχνίδια που έπαιξε εκεί. Ότι ήταν πιο χαμηλό, ότι ήταν πιο κοντό, ότι ήταν. Πώς οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές που κάναν στο ζέσταμα και κατάλαβαν ότι ήταν της ΑΕΚ και είπαν μετρήστε το και μετά φέραν τη Μεζούρα. Αυτή είναι η ιδέα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πώς έγινε αυτό το? Δεν ήθελε η ΑΕΚ να παίξει, εκτιμάς, Εδουάρδο? Εγώ δεν. Τι εκτίμηση κάνει? Άμα πρέπει να μιλάς και να λες, θα λες άσχημα πράγματα που δεν πρέπει να τα πούμε εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και άστο να είναι μία από τα ίδια κάθε χρόνο. Τώρα ποιο θα το πάρει, ποιο δεν θα το πάρει. Απλώς αυτά είναι κάτι που πρέπει να φανούνε. Δεν υπάρχει. Η μία πλευρά των δημοσιογράφων της ΑΕΚ είναι μαζί με την ΑΕΚ. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ είναι από την άλλη. Και εκεί θα γίνει το μεγάλο το μπαμ. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο μέσα στην Ομοσπονδία δεν έχουν ιδέα, ούτε κάνουν αυτοί. Σωστό. Είναι... Πάντως είναι κωμωδία τώρα αυτό. Μόνο είναι κωμωδία, έτσι. Εγώ διάβαζα και στην Αργεντινή, στο Ολέ, μια εφημερίδα και έλεγα τώρα το είδα, λέει, μετά από τόσο καιρό ότι ήταν πιο κοντό και πιο... γελάει όλος ο κόσμος. Παντού, σε όλη την Ευρώπη. Μεζούρα, πάντως η ΑΕΚ πήγε ξεκούραστη με τον Ολυμπιακό και κερδίζει τώρα. Δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό. Ξεκούραστη, αλλά κερδίζει. Εντάξει, ήταν τέτοια. Πιστεύω ότι είναι ένας Ολυμπιακός που είναι ανύπαρκτο. Δεν πατάει ο Ολυμπιακός. Το έχουμε πει εδώ και 2-3 μήνες που μας έλεγε θα πάει και είναι μέσα στο. Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί. Δείχνει να μην μπορεί. Είναι σαφές αυτό. Είναι όλο λόγια κάθε. Τώρα, αύριο μπορεί να ξανακάνουν καμία μεταγραφή. Κάποιο άλλο Βραζιλιάνο θα φέρουν που είναι ελεύθερο. Αυτό είναι το. Δεν υπάρχει προγραμματισμό μέσα στο Ολυμπιακό. Είναι ο Μαρινάκης. Αυτός κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Και να το ξαναπώ, Μεζούρα, η ΑΕΚ φαίνεται να έχει περισσότερες πιθανότητες και για το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι, τώρα όπως είναι. Όπως είναι τα πράγματα, έτσι. Όπως είναι, ναι. Και μαζί με τη Μεζούρα. Εντάξει. Κοίτα κάτι, πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι που ήταν τώρα η ΑΕΚ και να το παίξει. Ξέρει τι έφερα 0-0 Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Ξέρει πόσους πόντους είναι, εντελώς διαφορετικό. Μην το πάμε έτσι. Έτσι. Από τη στιγμή που ξέρεις αυτοί που σε κυνηγάνε ότι τους έχεις πίσω γιατί παίξαν και εσύ ακόμα έχεις. Και θα το πάνε έτσι. Τώρα λένε την άλλη Δευτέρα και μετά θα το πάνε σιγά σιγά για να δουν όταν είναι η διαφορά που δεν γίνεται τίποτα. Σωστό. Εκεί θα πει. Σωστό.
Ωραίο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Μας κοροϊδεύουν, λες, μέχρι και στην Αργεντινή. Φτάσαν μέχρι εκεί. Όχι μόνο Αργεντινή, παντού. Παντού, αλλά μέχρι και εκεί. Ιταλία, τέτοιο παντού. Λένε τι είναι δυνατόν. Και μετά λέμε και ασχολούμαστε, ας έρχονται επενδυτές από έξω, γιατί δεν έρχονται. Πού να έρθουν εδώ. Πού να έρθουν. Μάλιστα. Από τους ιδιοκτήτες ξεκινάνε τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Από κάποιους ιδιοκτήτες μεγάλων ομάδων ξεκινούν τα προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το ξέρουμε όλοι αυτό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μας μετά θα έρθουμε στη δική μας συζήτηση. Λοιπόν, ωραία. Εδουάρδο, πώς το βλέπεις αυτό το παιχνίδι, γιατί τώρα ό,τι έχουμε κάνει στο δεύτερο γύρο, που έχουμε παίξει καλά, ο Παζιάννα έχει παίξει πολύ καλά. Αυτό θα το κεφαλαιοποιήσουμε, δηλαδή θα το κάνουμε δύναμη στη βαθμολογία, αν κερδίσουμε τον Ιωνικό. Γιατί αν χάσουμε από τον Ιωνικό, θα μας πλησιάσουν οι άλλοι και θα έχουμε ζητήματα. Πάμε λοιπόν να κερδίσουμε τον Ιωνικό για να φύγουμε μπροστά, να κεφαλαιοποιήσουμε αυτό που κάναμε στο δεύτερο γύρο που ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Τι λες εσύ τώρα, τι πιθανότητες υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Γιατί ερχόμαστε σε μια πολύ καλή σειρά παιχνιδιού και βαθμούς που έχουμε πάρει. Γιατί τώρα φτάσαμε στους 21, είμαστε 20. 20 με τον Όθημα. 9 είχαμε στο πρώτο γύρο, ακόμα λείπουν άλλα 4-5 παιχνίδια. Θέλει να πει ότι έχουμε πάρει αρκετούς βαθμούς. Δεν χάνουμε, έχουν πολλές ισοπαλίες. Δεν χάνουμε. Να κερδίσουμε κιόλας. Μπράβο. Ναι. Και ο Ιωνικός παίζει η ζωή του εδώ. Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Εδώ παίζει όλη τη χρονιά, το παίζει εδώ, το Σάββατο. Θα είναι ένα παιχνίδι δύσκολο, θα είναι ένα παιχνίδι πολύ κλειστό και να δούμε τι... Τι πιθανότητες δίνεις, πού θα κρυθεί το παιχνίδι. Τι παιχνίδι. Πού θα κρυθεί, είπες στις άμυνες, είπες θα κρυθεί. Θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Θα είναι κλειστό, όχι. Ναι, θα φυλάξουν και δύο ομάδες. Στο κέντρο. Ναι. Όποιος έχει καλύτερο κέντρο, εγώ δίνω ένα 80 στον Παζιάννα και ένα 20. Μαζί σου. Γιατί είμαστε μέσα στην έδρα μας. Μαζί σου. Έτσι πρέπει. Και τι διάλογο. Τι διάλογο. Ότι πάμε καλά. Ναι. Ένα τώρα αρνητικό είναι, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ του Αλέκου του Παπαδόπουλου, είναι ότι ο Τσιντότας δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Γιατί νιώθει ενοχλήσεις από τις αρχές της εβδομάδας στη μέση. Και δεν ξέρουμε, δεν έχουν φύγει αυτές οι ενοχλήσεις και δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Δεν προπονείται. Και ο Τσιντότας ήταν βάση στα τελευταία παιχνίδια για μας το δεύτερο γύρο. Από εκεί ξεκινούσε η ομάδα, ήταν σιγουριά για την ομάδα. Πρόβλημα αν δεν παίζει ο Τσιντότας. Δεν είναι απλό. Τι να κάνω. Έχουν. Όπως παίξαμε όλο το πρώτο γύρο, ή τέτοιο. Άμα παίξουμε όπως παίξαμε όλο το πρώτο γύρο, δεν θα έχουμε τύχη. Εντάξει, δεν αρχίζει μια ομάδα από τον τερματοφύλακα. Και η δικιά σας η μεγάλη ομάδα ξεκινούσε από τον Λίσσα, ο οποίος ήταν δυνατός πολύ, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτά είναι. Τι να κάνουμε. Άμα είναι. Τραυματίας, πιστεύω ότι και ο τερματοφύλακα, ο Τσιντότας, είχε το πρόβλημα ότι είχε μέσα στην άκρη δεν έπεσε. Και είχε εγώ, πολύ αυτό που λέω, είχε πολύ αυτό λέω εγώ πάντα. Όποιος εφεύγομαι και δεν έχει παίξει πολύ και δεν έχει τέτοια, δυσκολεύεται. Μπορεί όπως να έχει τραυματισμούς, λες. Και με τον Ίνι. Πάλι. Άμα δεν παίζει κανείς, μπορεί να παρουσιάσει. Το τραβάει λίγο το πόδι, γιατί τα παιδιά έχουν μείνει. Ναι. Όταν μένεις αρκετό καιρό χωρίς να παίξει και ότι τώρα είναι το ίδιο, δεν έπαιξε. Τραυματίζεις εύκολα. Ήρθε εδώ. Τερματοφυλακάρα όμως τώρα, δεν είναι αστεία. Δεν είναι τέτοιο. Αλλά... Έχει κάνει εμφανίσεις φοβερές στο μπάσκετ. Για μας ήταν πολύ καλός. Βέβαια. Κατάλαβες και έτσι τραυματοφυλακάρα. Τώρα τι να κάνουμε. Άμα θα πάμε και θα κλέψουμε. Πώς τα πηγαίναμε παλιά. Παλιά πώς τα πηγαίναμε με τον Ιωνικό, Εδουάρδο. Στη δικιά σου την ομάδα παίζαμε με τον Ιωνικό. Ορισμένα παιχνίδια παίξαμε. Πώς τα πηγαίναμε στην νίκαια. Στη νίκαια, εδώ παίζουμε, όχι στη νίκαια. Φέραμε δύο φορές, νομίζω, ισοπαλία. Ισοπαλία στη νίκαια, εδώ. Εδώ τους κερδάγαμε πάντα. Ήταν πελάτες μας εδώ, έτσι. Εντάξει, πελάτες, τέτοια από αυτό. Αφού είχα το Μαδάρα, Εδουάρδο, θυμάσαι κανένα περιστατικό από τον Ιωνικό. Τι να θυμηθείς από τον Ιωνικό. Ήταν πολύ στην αρχή. Μόνο μπορώ να θυμηθώ μια γκολάρα που είχε βάλει ο Αλβαρές. Εκεί μέσα. Εδώ, στο Ζωσιμάδες, εδώ. Εκεί, στη νίκαια, ναι. Στον αέρα ένα ψαλιδάκι στον πολύ καλό γκολ. Αυτό είναι ένα από τι τα καλύτερα γκολ. Ο Αλβάρες, έτσι. Είχες καλή επικοινωνία, καλή χημεία και με τον Μοντές και με τον Αλβάρες. Εντάξει. Με ποιον ήσουν καλύτερη χημεία, με ποιον είχες καλύτερη χημεία από τον Μπάς τότε. Με ποιον συνεννοούσουν με κλειστά μάτια. Με τον Μοντές. Με τον Μοντές, έτσι.
αυτός με έβλεπε εμένα. Σου τέριαζε και σαν χαρακτήρα ο Μοντές. Ναι, όχι, και σαν ήξερε πού θα πήγαινα εγώ και εκεί μου έρθινε την μπάλα. Κατευθείαν. Αλλά μετά από όλα αυτά έπαιξα καλά και με τον Αλβαρές. Ναι. Τον Ινδιάνο, πώς το λέγαμε τον Αλβαρές, τον Ινδιάνο. Το Τσιριμόκο, το Σεϊθαρίδη, ναι. Όλους. Με αυτά είχαμε καλές συνεργασίες. Τα νιάρια που είχαμε εμείς ήταν πολύ καλά. Ναι, ναι. Μια ζωή. Τώρα είπες 80-20, έτσι, νίκη του Πας Γιάννενα. Έτσι πιστεύω εγώ, ναι. Κοίτα κάτι. Το ποδόσφαιρο σου είπα. Εντάξει. Είναι ένα κάτι που δεν μπορεί να λες ποτέ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν το συζητάμε, γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο, γι' αυτό το κουστάρι. Σήμερα άκουγα πρωτού από τον αγώνα που έλεγε στην ΑΕΚ. Γκρίνιασαν οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ γιατί έχει κάνει 4-5 αλλαγές ο προπονητής της ΑΕΚ. Έβαλε άλλο να είναι πιο. Έλεγαν τι κάνουν, τι. Μπαμπαμπα. Να. 2-0. 2-0 τώρα. Αυτή τη στιγμή καθώς εξελίσσεται. Και με ένα Ολυμπιακό που έλεγε και ο προπονητής, άμα θα κάνουν πολλές αλλαγές ο ΑΕΚ, θα τον κερδίσουμε. Θα πάρουμε το αίτητο μέσα στο. Μέσα στη Φιλαδέλφια. Τι να λες. Έτσι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάτι ξέρει ο Αλμέιδα. Είναι προπονηταράς επίσης. Δυνατός προπονητής ο προπονητής της ΑΕΚ. Μας έχει δείξει πολύ καλά δείγματα. Πολλά στοιχεία. Πολύ καλά στοιχεία. Έχουν και την ψυχολογία εκεί στην ΑΕΚ. Πετάνε στη Φιλαδέλφεια, στην Αγία Σοφιά. Ωραία, ας ελπίσουμε ότι θα πετάμε και εμείς στους Ζωσιμάδες. Έτσι. Το Σάββατο. Θα είναι μία που ακόμα αυτό ήθελα να ρωτήσω στην Νόβα. Πού τον είδα, στα Γιάννηνα. Ναι. 8 η ώρα το βράδυ να παιχθεί ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Και πού, τι είμαστε εμείς. Έχει πολύ κρύο, είναι. Μόνο κρύο. Νύχτα, έτσι, θα έτσι. Είναι μείον τόσα. Γιατί να μας βάλουν τέτοια ώρα. Ναι, ναι. Δεν τα σκέφτονται αυτά και κάνουν λάθος που δεν τα σκέφτονται. Πώς. Σκέφτονται μόνο τηλεοπτικά. Ναι, και ο κόσμο που παιχνίδι, θέλει. Το κάθε παιχνίδι. Τα παιδιά που θέλουν να έρθουν στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό στην ΟΒΑ. Δεν μπορεί. Αλλά αυτό δεν. Έχει τόσες ώρες. Τις. Απαξιώνουν και το προϊόν έτσι. Ναι. Καλά, μόνο με αυτό. Με όλα. Με όλα. Με και πολλές φορές. Απαξιώνουν το προϊόν, το οποίο είναι υπέροχο. Έτσι είναι. Κλείσε όπως θέλεις τη συζήτηση που κάνουμε. Πας Ιωνικός. Πες κάτι. Πας Ιωνικός, λέω εγώ. Πες εσύ. Μακάρι να είναι μια καλή βραδιά. Μια που έχουμε φιλοξενούμενο το Μοντές εδώ. Είναι, δηλαδή και μια, είναι και ο Μοντές εδώ, να το πούμε. Ναι, ναι. Νικηφόρο βραδιά για να φύγει ευχαριστημένο από εδώ. Έτσι, έτσι. Ωραία. Okay. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Εδουάρδο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε με τεχνική κολύμβηση. Η πανελλήνια.